Έπειτα από ένα πολύμερο καύσωνα που δοκίμασε τις αντοχές μας με τον υδράργυρο να κινείται αμετακίνητο στα ύψη για ημέρες, η πρώτη ουσιαστική ανάσα δροσιάς είναι επιτέλους πρώτων πυλών. Η βουτιά θα είναι αξιοσημείωτη και σε επίπεδο Κρήτης, βάζοντας τέλος στο παρατεταμένο καυτό σκηνικό. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, να περιμένουμε ουσιαστικά μια πτώση τάξης των 8-9 βαθμών, οπότε θα πρέπει να κινηθούμε κάπου στους 35 με 36 βαθμούς από την Πέμπτη και έπειτα. Φαίνεται αυτές οι συνθήκες θα παραμένουν και μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα έλεγα ότι θα πάρουμε μια σχετικά καλή δόση ανακούφισης από όλο αυτό το κύμα καύσωνα που μας ταλαιπώρησε τις τελευταίες 15 και πλέον ημέρες. Καταλυτικός ο ρόλος της υποχώρησης του καύσωνα και στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς που επί ημέρες κράτησε τις αρχές πολιτικής προστασίας και την πυροσβεστική υπηρεσία σε αυξημένη επιφυλακή με αλλεπάλληλες αυστηρές εκκλήσεις. Ο κίνδυνος μειώνεται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απομακρύνεται. Κοιτάξτε, θα πρέπει γενικά να είμαστε σε επιφυλακή καθόλου τη διάρκεια της πυρκαγιάς περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι η επικινδυνότητα γενικά θα υποχωρήσει, δεν θα είμαστε δηλαδή στην ακραία και πάρα πολύ υψηλή επικινδυνότητα που είμαστε. Ωστόσο και με 35 στο πεδίο θερμοκρασιών 35 με 37 βαθμούς, ακόμη και με κάποιον ισχυρό άνεμο, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε δηλαδή. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και για αύριο Πέμπτη, στην Κρήτη ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός στην κατηγορία 4.